Το συμβουλευτικό κέντρο που λειτουργεί εδώ στην Τρίπολη, στην πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς, έχει ως στόχο την παροχή νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία ή ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα. Δηλαδή ανεργία, είναι άνεργες, είναι μετανάστριες, μεγαλώνουν μόνες τους ένα παιδί, όλα αυτά. Οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί γενικότερα. Εδώ στην Τρίπολη πώς είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, ως προς αυτό που με ρωτάτε για τον αριθμό, αν υπάρχει κάποια αύξηση για την Αρκαδία, επειδή δεν υπήρχε στο παρελθόν κάποια ανάλογη δομή ή κάποια πιο οργανωμένη καταγραφή των περιστατικών βίας, γιατί τώρα επειδή το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί στα πλαίσια ενός προγράμματος ΕΣΠΑ για μια συντονισμένη σε πανελλαδικό επίπεδο καταπολέμηση του φαινομένου της βίας, δηλαδή σε συνδυασμό με την γραμμή 15900 που αφήνει κάποια στατιστικά για το τι προσέλευση και τι ζήτηση υπάρχει από τις γυναίκες, θα μπορούσα να πω ότι ο αριθμός των γυναικών που απευθύνεται εδώ σε εμάς δείχνει ότι όντως υπάρχει φαινόμενο βίας στην εποχή μας που χρειάζεται ενδοοικογενειακής και γενικά βίας προς τις γυναίκες, ο οποίος χρειάζεται κάποια αντιμετώπιση, κάποια καταπολέμηση. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια ζήτηση από την πλευρά των γυναικών. Ωστόσο, δύσκολα γίνεται κάποιες φορές αυτό το πρώτο βήμα λόγω του φόβου, λόγω του γεγονότος ότι είμαστε και μια μικρή πόλη, όλα αυτά. Έρχονται όλες αυτές οι γυναίκες που πιστεύουν και έχουν πάρει την απόφαση να αλλάξουν τη ζωή τους, γιατί η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο αρκετά παλιό, αρκετά συχνό, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στον τρόπο που έχουμε ανατραφεί ως παιδιά, η κοινωνική ταυτότητα του καθενός μας, η κοινωνική φυλακή του φίλου που λέμε εμείς, ο άντρας πρέπει να κάνει αυτό, η γυναίκα πρέπει να κάνει το άλλο. Οπότε έρχονται όλες αυτές οι γυναίκες, οι οποίες έχουν πει, θέλω πλέον, οι οποίες λένε στον εαυτό τους ότι πλέον πρέπει να σταματήσει αυτή η επιβολή βίας και η άσκηση βίας πάνω στην προσωπικότητά τους, που έχουν πάρει κάποια απόφαση. Απλώς εμείς εδώ πέρα, πώς να το πω, βοηθάμε τις γυναίκες, ενισχύουμε να πάρουν την απόφαση που αυτές ήδη έχουν πάρει από μόνες τους και τις βοηθούμε να την εκτελέσουν. Το Ξενώνας ήδη λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2014. Παρέχουμε ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη και συμβουλευτική σε γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό της βίας. Γίνεται μια προσεγμένη, θεωρούμε και ολοκληρωμένη προσέγγιση του όλου προβλήματος. Όταν έρχεται εδώ πέρα η γυναίκα, γίνεται η υποδοχή της από τη γραμματεία και μετά γίνεται μια λήψη ιστορικού κακοποίησης και κοινωνικού ιστορικού και ύστερα, ανάλογα με το αίτημα, παρέχεται η ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις γυναικών μπορεί να παραχθεί από το κέντρο μας σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης δωρεάν νομική βοήθεια. Αλλά σας είπα, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός και πρέπει να είναι και συγκεκριμένα τα αίτια και οι παράγοντες που ευνοούν αυτή την κίνηση. Δηλαδή, το συμβουλευτικό μας κέντρο, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρυπόλεως, κατά καιρούς έχει βοηθήσει κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν άμεση ανάγκη από δωρεάν δικηγόρο. Και όπως σας προείπα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα της εκπροσώπησης συμβουλευτικής, όλες οι γυναίκες νομικά μπορούν να συμβουλευτούν, αλλά της εκπροσώπησης για έναν αριθμό μπορούμε να υπάρξει μια βοήθεια.